ανακάλυψε την ψυχή του, του Ζαχαρία Παπαντονίου. Όταν ο γάτος του κυρίου Συνετού ένιωσε πως ήρθε η τελευταία του ώρα, επειδή είναι φυσικό στην ράτσα του να τελειώνει με αξιοπρέπεια, κρύφτηκε σε μια τρύπα και από τότε δεν τον ξαναείδαν. Ο κύριος Συνετός δεν είχε δάκρυ να κλάψει τον γάτο του. Το τελευταίο, αυτό που χύνεται με τόση δυσκολία, το είχε δώσει αλλού. Από εκεί και πέρα, για ό,τι κακό θα τον έβρισκε, ένα μόνο μπορούσε να κάνει. Να το συλλογιστεί, να το μετρήσει και να το κρίνει, σαν να έγινε σε ξένον. Λοιπόν, μαθαίνοντας από τα παιδιά της γειτονιάς πως ο γάτος του ψόφισεν, έκαμε κάτι ανάλογο προς την αξιοπρέπεια του αγαπημένου του ζώου. Συλλογίστηκε για τελευταία φορά τον γάτο του. Τον άφηκε να περπατήσει μέσα στην ενθύμησή του, με όλα του τα μεγάλα μουστάκια και την καμπύλη της ουράς του, και έπειτα, αφού πολύν καιρόν του έγινε εφιάλτης η βελούδινη αφή της γούνας του και το ρουθούνισμά του, τον ξέχασε. Ναι, τον ξέγραψε τέλεια. Είχε πάρει την απόφασή του. Θα ξεχάσει, είπε, τον τελευταίο που έχασε. Θα σβήσει και όλους τους άλλους. Ο γάτος ήταν ο τελευταίος. Έτσι τελείωσε η ιστορία της στοργής, των πόνων και των παθών του κυρίου Συνετού με ένα οργισμένο κίνημα της λογικής του. Έμεινε μονάχος. Όση ζωή του μένει τώρα, θα είναι πλέον δική του. «Από μια γουλιά νερό που θα πίνω στο εξής», είπε, «δεν έχει να πάρει τίποτα κανένας». Λοιπόν, ο κύριος Συνετός έβγαλε τα διαβατήριά του και έτρεξε να χαρεί το υπόλοιπο του εαυτού του στα διεθνή έθνη, καθώς έλεγε στους πολυτάραχους τόπους όπου καθένας μπορεί και βρίσκεται μονάχος μέσα σε μυριάδες εαυτούς απολυτρωμένους. Τώρα κατάλαβε τους ταξιδιώτες εκείνους που βουβαίνονται στα τρένα και στα πλοία, αποφασισμένοι να μην δώσουν στον άλλον ούτε λέξη, ούτε χαμόγελο, γιατί το βρίσκουν και τούτο φθορά της ατομικής των περιουσίας. Τώρα νιώθει την ειδονή των ανιαρών εκείνων τύπων που ταξιδεύουν και σφίγγουν μέσα των με φυλαργυρία τις λύπες και τις ασκήμιες, αρκεί πως είναι δικές των. Αυτοί που ακινητούν στις πολυθρόνες των ξενοδοχείων, που γίνονται για το ύφος των αντιπαθητικοί και βρίζονται στις γλώσσες που δεν γνωρίζουν, τα σκιάχτρα των τρένων και των βαποριών, προστατεύουν απλούστατα τον εαυτό τους από τον άλλον. Ο κύριος Συνετός έγινε σε λίγο νούμερο των ξενοδοχείων της Ευρώπης. Με πόση ειδονή στο ταξίδι του, ακούει τώρα να ονομάζεται από τους καμαριέριδες το 11, το 23, το 82. Θριαμβευτικά κλείδωνε την πόρτα του. Περήφανα σιωπούσε. Το ελαφρό κούνημα του κεφαλιού που έκανε για να χαιρετήσει μπαίνοντας στην σάλα του φαγητού, το θεωρούσε θυσία. Ήταν ρήγμα στο κάστρο του ατόμου του. Στον ανύποπτο ξένο που κάποτε του μιλούσε, απαντούσε με σχήμα ή με μονοσύλλαβα. Άλλο ρήγμα. Για τις μικρές αυτές υποχωρήσεις μετανοούσε κατόπιν και προσπαθούσε να τις διορθώσει με μια ατελείωτη σιωπή. «Μη με κοιτάξεις, φίλε μου», έλεγε μέσα του απαντώντας το βλέμμα των ανθρώπων. «Δεν θα μου πάρεις λέξη. Τίποτα δεν μου περισσεύει για σένα. Αρκετά, αρκετά. Είμαι ο εαυτός μου. Είμαι το 11, το 23, το 82». Και τότε συλλογίστηκε όλους, όσοι δεν τον άφησαν να ζήσει την ζωή του. Ήταν ατελείωτη σειρά ανθρώπων. Ήταν η γυναίκα του, εσπατάλησε το μεγαλύτερο μέρος του εαυτού του για να τακτοποιήσει τις μικρές της αδυναμίες που του παρουσιάστηκαν με τεράστιες αξιώσεις και να περιποιηθεί τους ρευματισμούς της. Χώρισαν και δεν έμαθαν ποτέ γιατί είχαν ζήσει μαζί. Ήταν η συγγενής της γυναίκας του. Ήταν η δική του συγγενής, ήταν η φίλη του. Ήταν οι περαστικές γνωριμίες του, που και αυτές ακόμα μερικές, η τύχη του το είχε βέβαια, του πρόβαλαν αξιώσεις και του κόστησαν απίστευτες φροντίδες. Για να ξεκολλήσει και από αυτές, αφήκεν ένα κομμάτι από το πετσί του. Καθένας από τους δικούς του, από τους φίλους, από τους γνώριμους, είχε για τον κύριο Συνετό την διάψευσή του στην τσέπη. Άλλος τον πρόδωσε νωρίς, άλλος αργά. Επιτέλους ο γάτος του, αφού τον πρόδωσε κι αυτός, τι άλλο είναι ο θάνατος, του έδωσε την ευκαιρία να κάνει το ιστορικό κίνημά του και να ζήσει μοναχός του.
ενώ απολάμβανε τον θρίαβο του ατόμου του, ο κύριος Συνετός, πηγαίνοντας με το τρένο ανάμεσα σε δύο από τα διεθνή του έθνη, σε μια μεθόριο, στην άκρη μιας ταχτιάς θάλασσας που δεν είχε ούτε γαλάζιο χρώμα για να συγκινήσει, ούτε ωραία κατάρτια, ούτε αποχαιρετισμούς, μπήκε έξαφνα στο βαγόνι του ένας κουβαλητής με δύο βαλίτσες. «Πώς έρχεται κι άλλος επιβάτης?» «Α, πέτυχε ο σύντροφός του. Ούτε χαιρετισμό, ούτε λέξη». Ο κύριος Συνετός έκλεισε αμέσως τον εαυτό του σαν μεσαιωνικό φρούριο. «Μη προσπαθήσεις, κύριε», είπε μέσα του, «να μου διηγηθείς τις ελπίδες σου, τις διαψεύσεις σου, τα κέρδη σου, τις γρήπες σου, τις ευτυχίες σου. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Είμαι μοναχός μου. Είμαι ο εαυτός μου αρκετά, αρκετά». Και καρφωμένος στην θέση του, κρατώντας ένα Μπέντεκερ, το αγαπημένο του βιβλίο, που δεν του ζητούσε να συγκινηθεί για καμιάν υπόθεση ξένη, εκοίταζε στην πόρτα για να δει ποιος είναι ο δύστιχος γελασμένος που έρχεται με την βεβαιότητα πως βρήκε τον ευχάριστο συνεπιβάτη. Δύο κορίτσια, μια γριά, ένας άντρας, ένας ασπρομάλης γέρος μπήκαν μέσα. Όλοι του ρίξαν ένα βλέμμα. Αφού τον εκοίταξαν, ασφάλισαν μια θέση. Ένας λοιπόν θα ταξίδευε. Αφού έριξαν σε αυτήν τη θέση επανοφόρια, σκεπάσματα, βιβλία, τσαντάκια και στο ράφι της τοποθέτησαν δύο βαλίτσες, πήραν πάλι το πρόσωπο που θα ταξίδευε και βγήκαν έξω για να περιμένουν το ξεκίνημα. Ο κύριος Συνετός δεν είχε καμιά περιέργεια να μάθει ποιον ξεκινούν. Αδιάφορος, με το δάχτυλό του μέσα στο Μπέντεκερ, βγήκε στο παράθυρο του βαγονιού. Εκεί είδε πως οι πέντε αυτοί, αργοβαδίζοντας το μάκρος του σταθμού, είχαν χάσει πλέον τη ζωηρότητα που έδειξαν στο βαγόνι και άρχισαν να έχουν κινήσεις πολύ αδέξιες. Τα κορίτσια πήραν μια ανακαμψία συνηθισμένη μόνο σε παλιές εικόνες. Οι άντρες είχαν το ύφος ανθρώπων που προσπαθούσαν να πείσουν την ηλικιωμένη κυρία πως αυτό που πρόκειται να γίνει σε λίγο δεν θα έχει τόσο μεγάλη σημασία και πως ο άνθρωπος πρέπει να κοιτάζει τις κακές στιγμές με ατάραχη λογική. Μα έξαφνα χτύπησε η καμπάνα του τρένου. Και τότε αποφασίστηκε μεταξύ των ο χωρισμός. Η σεβάσμια γυναίκα δίστασε. Αν πρέπει να την αναγνωρίσει αυτή τη στιγμή, αν πρέπει να της παραδοθεί. Στάθηκε λίγο σαν άθελε να αντισταθεί. Έπειτα ρίχτηκε στο νεότερο από τα κορίτσια και το φιλούσε στο κύμα των μαλλιών, στο λαιμό και στα μάτια, με αληθινή απελπισία. Οι δύο άντρες παραιτήθηκαν αμέσως από την περηφάνεια του γένους των. Τα γόνατά τους λύθηκαν, το μαντίλι βρέθηκε στα μάτια τους. Μετά το νεότερο κορίτσι, η γυναίκα έκλεισε στα χέρια της το μεγαλύτερο. Έπειτα τον έναν άντρα και τον άλλον. Και πάλι ξανάρχισε να φιλεί το μικρότερο. Και από τον φόβο, μήπως δεν προφτάσει να αφήσει σε όλους το ίχνος της για πάντα, επειδή φαίνεται πως θα φεύγε τόσο μακριά, ώστε άλλη συνάντηση δεν θα είχε πλέον στη ζωή αυτή μαζί τους, ψηλαφούσε πότε το λαιμό του ενός, πότε τα μαλλιά και το μέτωπο του άλλου, και προσπαθούσε στην αφή του χεριού της να πάρει σαν φωτογραφία το αίσθημα που δίνει η επιδερμίδα των αγαπημένων της προσώπων. Χτύπη μπαούλων, κραυγές βαστάζων, τριγμή βαγονιών, αλλά λαγμοί ανθρώπων έπεφταν απάνω στην ιερή αυτή στιγμή με την επιμονή που έχουν τα χοντρά και τα χεροπιαστά πράγματα να συντρίβουν κάθε μας αδυναμία που τολμά να φανερωθεί σε τέτοιες ώρες. Όλος ο σταθμός ήταν ένα τραγούδι, ένα εμπρός, ένα πρέπει, ένα αύριο. Μόνο αυτοί οι πέντε πάλευαν με την ψυχή των και ούτε ο κίνδυνος να φύγει το τρένο, ούτε το λαχάνιασμα του σταθμού τους βίασε για να αποφασίσουν να ξεριζωθούν ο ένας από τον άλλον. Ώσπου επιτέλους, η γριά, δαγκάνοντας ένα μαντίλι, ανέβηκε στο βαγόνι. Από το παράθυρο πρόφτασε να κινήσει λίγο τα χέρια της προς αυτούς που έμειναν, να ειδεί για τελευταία φορά τα τέσσερα μαντίλια που ανέμιζαν με μανία, ώσπου όλα χάθηκαν. Καθώς το τρένο άρχισε να τρέχει και βρέθηκαν οι δύο επιβάτες μόνοι τους στο βαγόνι, ο κύριος Συνετός άρχισε να φοβάται πως την κατάκλειστη ύπαρξή του έγινε κάποιο ράγισμα, τέτοιο ώστε να μην μπορεί να μείνει αυτή τη στιγμή κατάμονος καθώς το είχε να αποφασίσει. Η γριά, πεσμένη απέναντι στην γωνιά, τώρα μόλις άρχισε να νιώθει τον χωρισμό. Έκλαιγε. Είχε γίνει μια βρυσούλα, σαν αυτές που τρέχουν σε σκοτεινό άνοιγμα βράχου κάτω από φύλλα. Και σχεδόν ο κύριος Συνετός ένιωσε μια ζηλοτυπία.
αυτός είναι καιρός που έδωσε το τελευταίο δάκρυ. Δεν έχει άλλο. Και τώρα βλέπει μια γριά που σε τέτοια ηλικία έχει ακόμα να δώσει. Και πόσα. Μα τι είναι αυτό που ανοίγει τέτοιες βρύσες. Δεν φοβάται λοιπόν ο πόνος ούτε τα αγκομαχήματα των σταθμών, ούτε την απόφαση ανθρώπων που τον αρνήθηκαν και θέλουν να τον καταστρέψουν, καθώς λόγω χάρη ο ίδιος ο Κύριος Συνετός. Η γριά ζήτησε να γελάσει τον εαυτό της. Άνοιξε ένα βιβλίο. Μάταια. Δεν έβλεπε τίποτα. Τ' άνοιξε σ' άλλη σελίδα, το κλείσε. Έπειτα, άνοιξε ένα σακίδιο και έβγαζε από μέσα μικροπράγματα που δεν είχαν αυτή τη στιγμή καμιάν απολύτως χρησιμότητα. Ένα ψαλιδάκι, ένα πορτοφόλι, δύο επιστολές, μια θήκη. Τα γύρισε στα χέρια της πολλές φορές που νομίζεις πως τα παρακαλούσε κάτι να τις χρειαστούν. Και αυτά δεν μπορούσαν φαίνεται να την γελάσουν. Τα ξανάβαλε στο σακίδιο. Έπειτα έριξε τα μάτια της έξω από το παράθυρο. Πράσινα τοπία χωρίς νόημα. Δέντρα ορθά. Πυκνά, μονότονα, μυριάδες, όλα τα ίδια. Ακατανόητος όγκος η δημιουργία στον άνθρωπο όταν δεν μπορεί να του δώσει βοήθεια. Επέρασε μια μικρή πόλη. Μα το θέαμα της ησυχίας των σπιτιών της και των τζακιών που κάπνιζαν της έφερε πάλι στο νου τον χωρισμό και άνοιξε άλλη μια φορά η βρύση των γαλανών της ματιών. Αυτή τη φορά έκλαψε πάρα πολύ, ώσπου τέλος τα μάτια της στέγνωσαν και έμεινε κοιτάζοντας το ανοιγμένο βιβλίο, χωρίς να διαβάζει ούτε μια γραμμή. Όπως οι πλημμυρισμένοι κάποτε νιώθουν τον κίνδυνο πολύ αργά, τη στιγμή που δεν μπορούν να κάνουν τίποτε και παραδίνονται, έτσι αργά και ο Κύριος Συνετός ένιωσε πως το δράμα της άγνωστης ηλικιωμένης γυναίκας είχε περάσει πλέον σε αυτόν. Σαν ύπουλη πλημμύρα ανέβαινε στον εσωτερικό του κόσμο. Όλη η πίκρα της απλώθηκε στην ψυχή του σαν να ήταν δική του. Ο Κύριος Συνετός βρήκε μέσα στον εαυτό του μια εισβολή που δεν την περίμενε. Ποτέ δεν είχαν συναντηθεί. Ποτέ δεν θα απαντήσει άλλη φορά ο ένας τον άλλον. Ποτέ δεν θα θυσιάσει ο ένας για τον άλλον, ούτε τόσο δά από την ησυχία του. Κι όμως, από τις κλεισμένες σιδερόπορτες, τα σηκωμένα γεφύρια, τους πύργους και τις πολεμίστρες του ατόμου, του Κυρίου Συνετού, μπήκε η δυστυχία της άγνωστης γυναίκας και γέμισε όλο το άδειο της ψυχής του. Και ενώ ντρέπεται μπροστά στον εαυτό του, πόσο είχε υποσχεθεί να τον προφυλάξει και πώς τον αφήκε στην τύχη του, από τ' άλλο μέρος θαυμάζει την ανθρώπινη λύπη που δεν εννοεί να κλειστεί μέσα στα σύνορα μιας ψυχής μοναχής. Πάντοτε γυρεύει την άλλη και βλέπει την ψυχή του ανθρώπου ο Κύριος Συνετός σαν τα δέντρα εκείνα που μέσα στη γη ψάχνουν με χιλιάδες ψηλές ρίζες να βρουν νερό και τρυπούν τους τοίχους των πηγαδιών για να πιούν. Βλέπει πόσο αδιάφορο είναι στα σχέδιά του, στην οργή του και στην απόφασή του η δύναμη που μεταφέρει τις περιπέτειες από τη μια στην άλλη ψυχή, η συμπάθεια. Η γριά με τα μάτια κόκκινα συλλογιζόταν, ακίνητη στην θέση της, βυθισμένη στην άρκη εκείνη που ακολουθεί τις μεγάλες ταραχές. Κάτι είχε καταλάβει. Κάποιος την είχε αλαφρώσει. Ποιος, δεν το ξέρει. Ένιωσε όμως με την ευαισθησία του λυπημένου πως το δράμα της πέρασε στη συνείδηση κάποιου άλλου ανθρώπου της γης. Έτσι, καθώς είχε κλείσει τα μάτια της απ' την άρκη, νόμισε πως τάχα την χάιδεψε μια απαλή ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα. Σε λίγο, σηκώθηκε απ' την γη αυτή. Τ' άστρα πλησίασαν το ένα στάλο τάχατες, και αυτοί περνούσαν από άστρο σε άστρο μόνο με την παραμικρή βοήθεια που της έδιναν άλλοι, κρατώντας ελαφρά το ζαρωμένο της χέρι. Οι κόσμοι, λέει, έστελναν φως ήσυχο και γλυκό, που χάιδευε τα κλαμμένα μάτια της. Και οι άγγελοι, χωρίς να σαλεύουν πολύ τα μεγάλα άσπρα φτερά των, τα κρατούσαν σχεδόν ακίνητα και έπλεαν άλλο σε πάνω σε ρόδινο και άλλο σε αχνογάλανο σύννεφο. Και σ' όλην αυτήν την ησυχία ακούστηκε η θεία αρμονία του ψαλμού των. Πολύ λαλή, αλλά σοβαρή και ήσυχη,
σαν γαλινό ποτάμι ήχων που γινόταν, νομίζεις, ένα με τη σιωπή και με το φως. Και όταν άνοιξε τα μάτια της η γριά και βρέθηκε πάλι στην ίδια θέση του βαγονιού με τον ίδιο ταξιδιώτη μπροστά της, δεν ερώτησεν ούτε γιατί, ούτε πώς έγινε αυτό. Ένιωσε μόνο πως το ουράνιο τούτο ταξίδι οδηγήθηκε από άλλη ανθρώπινη ψυχή. Κάποιος την είχε συμπονέσει. Δεν ήξερε ποιος. Ίσως κάποιος από τους ανθρώπους που έτρεχαν μέσα στο χάος του σταθμού. Κάποιος άγνωστος θάρπαξε τους λιγμούς της στην σκηνή του χωρισμού. Ίσως καμιά γυναίκα. Κανένας εργάτης. Κανένας δυστυχισμένος. Ποιος τα μαθαίνει αυτά? Ποτέ δεν ξέρουμε πού πέφτουν οι στάλες των δακρύων μας και πού γίνονται κρίνοι για μας. Δεν προδόθηκε λοιπόν ο κύριος Συνετός. Στα μάτια της γριάς πέρασε για ένας αδιάφορος ταξιδιώτης που βιάζεται κάπου να φτάσει. Τόσο καλά κράτησε μπροστά της το ατάραχο ύφος του. Η γριά είδε τον άγνωστό της συνταξιδιώτη να κατεβαίνει σε ένα σταθμό και να χάνεται μέσα στο πλήθος. Ποτέ δεν θα υποψιαστεί πως αυτός ήταν που την είχε οδηγήσει ανάμεσα τον άστρο. Ο κύριος Συνετός κατέβηκε σε μια πόλη γεμάτη ξένους, ανθρώπους μονάχους, νούμερα ξενοδοχείων, 11, 23, 82. Αδιαφορούν, σωπαίνουν, πίνουν ολόκληρη την γουλιά τους. Αλλά δεν ήταν πλέον ένας από αυτούς. Δεν έγινε ποτέ. Η παράδοξη περιπέτειά του τον πληροφόρησε πως είχε γελαστεί. Όχι, δεν μπορεί να πιει την γουλιά του ολόκληρη. Υπάρχει ακόμα στην ύπαρξή του χώρος για μυριάδες πόνους. Είναι πλασμένος για τους άλλους, αδύνατο να μείνει μέσα στον εαυτό του. Όσα υπόφερε ως τώρα, ήταν σωστό να τα υποφέρει. Και εκείνα τα δεινά που θα τον περιμένουν, πάλι θα του πρέπουν. Τα πάντα είναι γραμμένα. Έπρεπε λοιπόν να ταξιδέψει σε μακρινές θάλασσες για να το μάθει. Επήγε στα διεθνή έθνη μονάχος για να βρει στον δρόμο πάλι την ψυχή του. Μόλις ακούσατε ένα ηχητικό βιβλίο που διάβασε ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αν θέλετε να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Μπορείτε ακόμη να κάνετε μια μικρή δωρεά στον σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως την επόμενη φορά, να μάριε!